Ξεκινάμε. Βλέπω ότι με ακούτε καλά και βλέπετε. Λοιπόν, σε μας δόθηκε η ευκαιρία να συνεργαζόμαστε με καλύτερη εταιρεία στον κόσμο. Έτσι θεωρώ εγώ, έτσι θεωρούν και συνεργάτες μου, επειδή μόνο η δική μας εταιρεία SkyWay ή αυτή που συνεργαζόμαστε εμείς, SkyWorld Community, που κάνει, αναπτύζει τεχνολογία SkyWay, δίνει σε όλο τον κόσμο καλύτερο είδος μεταφορικό που θα δώσει οικολογία στον κόσμο, που θα δώσει ασφάλεια, που θα δώσει οικονομία και ευκολία. Δηλαδή, εμείς δεν είμαστε μόνο εργαζόμαστε για να έχουμε εμείς εισόδημα, αλλά εργαζόμαστε για να καλυτερέψουμε ζωή σε όλους ανθρώπους. Και σήμερα εμείς θα πούμε, θέμα μας είναι δικτύωση, απλά βήματα που οδηγούν στη επιτυχία, πώς να συνεργαζόμαστε με την εταιρεία μας, πώς σωστά να προχωρήσουμε. Με λένε Όλγα Παγκατάεβα, εγώ είμαι επιμελητής της Ελλάδος από την SkyWorld Community και έχω επίπεδο expert σε αυτή την εταιρεία. Στη αριστερή φωτογραφία με βλέπετε με το Ανατόλιο Ιουνίτσκι, δημιουργό της τεχνολογίας SkyWay, και είμαστε εδώ στο Eco Technopark μέσα στο Unibus. Και στη δεύτερη φωτογραφία που βρίσκουμε σε υπεργρήγορο σταθμό, σταθμό για υπεργρήγορο Unibus. Σε αυτή φωτογραφία είμαστε, σε αυτές τις φωτογραφίες είμαστε με συνεργάτες στο Εκοτεχναπάρκο της Λευκορωσίας. Δηλαδή, ευχαριστηθήκαμε ταξίδι μας μέσα στο Unibus και συναντηθήκαμε όλοι, χαιρετηθήκαμε και πιστεύω ότι φέτος που θα γίνει καφέ στο Εκοτεχναπάρκο θα συναντηθούμε και εμείς μαζί σας όλοι και να κάνουμε το ταξιδάκι μας μέσα στο Unibus. Τώρα θα δω πώς το βλέπετε εσείς μένα από το κινητό, εντάξει. Και θα συνεχίσουμε τώρα για τα βήματα όποια να μας θα οδηγήσουν στην επιτυχία. Αν θέλουμε να αποκτήσω μια μακροπρόθεσμη σταθερή επιχείρηση, τότε πρέπει να επικεντρωθώ στην εφεύρεση συνεργατών που είναι τόσο αφοσιωμένοι όσο και εγώ, πιστοί και θέλουν να επιτύχουν. Ο καθένας από εμάς γίνεται σπόνσορας όταν καλεί ανθρώπους, όταν καλεί συνεργάτες και πρέπει να ξέρει 7 στόχοι του σπόνσορα. Και δεν είναι μόνο να ξέρει, αλλά να κάνει καθημερινά αυτά τα στόχοι, να κάνει σαν συνήθεια. Και όταν γράφουμε καινούριους συνεργάτες στο δίκτυό μας, πρέπει και σε αυτούς να εξηγήσουμε και να τους διδάσκουμε πώς να προχωρήσουν αυτοί στο επάγγελμα μας και πώς να φτάσουν στην επιτυχία. Κοιτάξτε, πρώτο στόχος που είναι, βλέπετε εδώ στην εικόνα, είναι προσδιορισμός στόχων. Πρέπει να έχουμε στόχο μπροστά μας και να προχωρήσουμε σε αυτόν. Τώρα εγώ απλά να σας πω και μετά ένα-ένα θα το αναλύσουμε ξεχωριστά. Στο δεύτερο βλέπετε κυκλάκι λίστα επαφών. Στο τρίτο, προγραμματισμός χρόνου. Το τέταρτο πρέπει να ξέρουμε να κάνουμε πρόσκληση στη συνάντηση. Το πέμπτο, παρουσίαση.
έκτο συνοδεία και έβδομο αντιποίηση αντιρρήσεων. Τώρα να δούμε όλα τα καθήκοντα των σπόνσορων με λεπτομέρειες. Το πρώτο στόχος που είπαμε προς διαρρισμό στόχων μας αναφέρει εδώ σαν σύστημα SMART. Τι σημαίνει σύστημα SMART? Σημαίνει έξυπνος στα ελληνικά. Και να δούμε ένα-ένα γράμμα σε αυτή τη λέξη. Το γράμμα σημαίνει συγκεκριμένος. Δηλαδή, ο στόχος μας πρέπει να είναι συγκεκριμένος αυτό που να σκεφτούμε εμείς και δηλαδή, να περιγράψουμε, να το εξηγήσουμε και καλό να κάνουμε μία φωτογραφία, μία εικόνα, να βρούμε ή να ζωγραφίζουμε για να βλέπουμε μπροστά το στόχο μας. Να σημαίνει να είναι μετρήσιμος, δηλαδή με μετρήσιμες παράμετρους ώστε μπορούμε να αξιολογήσουμε. Γράφουμε και το ποσό, πόσο θα χρειαστεί για το στόχο μας. Γράμμα A σημαίνει σχετικός εφικτός. Φέστη το είναι αυτό σας στόχο να είναι ρεαλιστικός, να είναι εφικτός και να μην είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Το γράμμα R σημαίνει να είναι πραγματικός, απαραίτητος και να ταιριάζει με την αποστολή μας. Και αυτό πιστεύω κατανοητό, πρέπει να είμαστε, να το κάνουμε αυτές τις σκέψεις, να είναι στόχος, δεν είναι αυτός που περίπου θέλω να πάω στο φιγγάρι, να είναι πραγματικός ο στόχος. Και το γράμμα τι σημαίνει εδώ και τώρα. Πρέπει να περιορίζουμε χρονικά κάποιο περίοδο μέχρι πότε να φτάσουμε σε αυτό το στόχο. Δηλαδή, το καταλαβαίνετε τώρα. Πρέπει να ζωγραφίζουμε μία εικόνα του στόχου σας στο μυαλό και καλό να βρούμε μία εικόνα στο Google, πολύ γρήγορα, εύκολα γίνεται αυτό και να εκτυπώσουμε. Φιλιππίν, θέλετε να έχετε στόχο ένα ακριβό αυτοκίνητο ή ένα σπίτι, που να είναι το σπίτι, να πάρω εγώ το σπίτι που να είναι πιο ρεαλιστικό και πιο ζητούμενο. Να είναι περισσότεροι άνθρωποι χρειάζονται κάποιο οίκημα. Και ορίζουμε σε πόσα χρήματα θα στοιχήσει αυτό το σπίτι. Πόσο καιρό να μας χρειαστεί για να τα φτάσουμε αυτό το σπίτι, να κάνουμε και κάποια άλλη σχέδια που θα είναι σε αυτό το σπίτι, σε ποια περιοχή, σε ποια πόλη, σε ποιο αυτό. Αυτά όλα το περιορίζουμε, έτσι. Πόσο μεγάλο, πόσο τετραγωνικά, πώς θα είναι, από τι φτιαγμένο, από το καινούριο, μεταχειρισμένο να πάρουμε αυτά, όλα πρέπει να σκεφτούμε, να κοιτάξουμε και σπίτια πόσο έχουμε αυτή τη στιγμή, αν παίρνετε έτοιμο ή να το χτίσετε, δηλαδή να είναι, όχι μόνο απλά σκεφτήκατε ότι θέλω σπίτι και τελείως, πρέπει όλα να βάλετε στο πρόγραμμα, να κοιτάξετε πόσο στοιχίζει για να καταλάβετε τι ποσό χρειάζεστε. Και να είναι ρεαλιστικό να βλέπετε αυτή την εικόνα στο κεφάλι σας. Καθορίστε βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους. Αυτή η στόχη, μήπως μπορείτε να έχετε, όχι ένα στόχο, μπορείτε να έχετε πολλούς στόχους. Για να κάνουμε στόχο και να περιορίσουμε χρονικό διάστημα, πρέπει να σκεφτούμε πρώτα τι είχατε πριν 5 χρόνια και τι έχετε φτάσει σε αυτά τα 5 χρόνια για να είναι ρεαλιστικό στόχος. Ναι, δεν μπορείτε εσείς να κάνετε τεράστιο βουνό αν δεν είχατε κάνει για αυτά τα 5 χρόνια τίποτα μηδέν. Να είναι ρεαλιστικά. Και μετά το κατακανονίστε σε 5 χρόνια τι στόχο έχετε. Μοιράζουμε αυτό το χρονικό διάστημα σε 1 χρόνο, 6 μήνες, σε 1 μήνα. Δηλαδή, κάθε διάστημα τι θα έχετε προχωρώντας αυτό το στόχο. Ενημερώστε την οικογένεια και τους φίλους σας για τους στόχους σας. Αυτό να βοηθήσει να προχωρήσετε πιο εύκολο στο στόχο. Αυτό να σας πρόχνει, επειδή καταλαβαίνετε, η δουλειά
δικτυακού marketing, δεν έχετε από πάνω σας κάποιο αφεντικό που να σας λέει κάθε μέρα να έρθει στη δουλειά γι' αυτό. Δηλαδή, πρέπει εμείς να έχουμε κάτι κίνητρο για να μας πρόχνει σε αυτό το στόχο. Γι' αυτό και ενημερώνουμε κάποιους ανθρώπους για να είναι αυτό κίνητρο, για να ντρυπώσαστε μετά να έχετε ακόμα καλύτερο, αν το λέτε στο φίλο σας, αν μέσα σε αυτά τα χρόνια δεν θα το καταφέρω, σου δίνω κάποιο ποσό. Έτσι, αυτό ακόμα πιο πολύ να σας πρόχνει και έχουν κάνει μερικοί ανθρώποι. Εγώ έχω κοιτάξει εκπομπή που πώς το κάνουν νέος για να προχωρήσουν προς το στόχο τους. Μαθαίνουν και το λένε, σου δίνω περίπου αυτό το διάστημα να καταφέρεις να κάνεις αυτό, αυτό, αυτό. Αν δεν το καταφέρεις, το παίρνεις το λάπτοπ σου και πετάς από το... Δηλαδή, πετάς από κάποιο όροφο, ναι, για να σπάσει. Αυτό πάρα πολύ σε πονάει και γι' αυτό αρχίζει και προχωρεί ο άνθρωπος. Αλλιώς καταστερούμε. Αν θέλετε να εκπληρώσετε το όνειρά σας, πρέπει να μετατρέψετε στόχους σας. Όλοι εμείς έχουμε όνειρα, θέλουμε το ένα, το άλλο, θέλουμε ταξίδια, θέλουμε σπίτι, θέλουμε καλό αυτοκίνητο, και, αλλά από αυτό ότι μόνο θέλουμε και ξαπλώνουμε στο καναπέ και βλέπουμε τηλεόραση, δεν γίνεται, δεν είναι στόχος. Αυτό μένει μόνο όνειρο. Τι διαφορά έχει στόχος? Στόχος είναι που γράφουμε εμείς βήματα, πώς προχωράμε, δηλαδή όπως σας είχα πει, σε 5 χρόνια πού να φτάσουμε, τι θα κάνουμε τότε κάθε χρόνο, τι πρέπει βήματα να κάνουμε, κάθε μήνα και κάθε εβδομάδα. Δηλαδή γράφετε το πρόγραμμα και όχι μόνο γράφετε, αλλά το κάνετε. Κάθε μέρα που ξυπνάτε, διαβάζετε στόχο που έχετε κάνει. Για την ημέρα βλέπετε το πρόγραμμα και ξεκινάτε αυτή τη μέρα με το στόχο. Αυτό λέγεται στόχος. Όταν εμείς κάνουμε βήματα. Αυτή είναι η διαφορά. Και να πω και σε αυτή η εικόνα εδώ, ότι για να προχωρήσουμε στην εταιρεία μας πολύ γρήγορα, στο πρώτο μήνα πρέπει να φτάσουμε στο επίπεδο leader και στο δεύτερο μήνα, βοηθώντας σε 3 καλύτερους ανθρώπους μας να φτάσουν στο επίπεδο leader, εμείς αυτόματα γινόμαστε στο επίπεδο master. Δηλαδή, δεν είναι ρεαλιστικό αυτό. Σε 2, 3, 4 μήνες μπορεί να κάνετε εσείς, ανάλογα το βλέπετε εσείς και το πρόγραμμα, να φτάσετε στο επίπεδο master. Προσωπικό δίκτυο, το κλειδί της επιτυχίας σας. Αν έχετε δίκτυο, θα έχετε business, θα έχετε επιτυχία. Αν θα έχετε μόνο πρώτη γραμμή, και αυτό δεν είναι δίκτυο, αυτό είναι μόνο πελάτες σε προσωπικές σας, δεν θα έχετε business, απλά θα έχετε για κάποιο καιρό κάποιο εισόδημα. Γι' αυτό βασικό να έχουμε μεγάλο δίκτυο. Στο δεύτερο βήμα, τι πρέπει να κάνουμε, να γράψουμε λίστα επαφών, γιατί είναι αυτό πιο πολύτιμο στοιχείο της υπηρεσίας σας. Σε κάθε business πρέπει να βάλουμε κάποια περιοριστικά στοιχεία. Συνήθως αυτό είναι χρήματα και δεν είναι μικρά χρήματα, είναι πολύ, πάρα πολύ. Και δεν είναι σίγουρα ότι εσείς κάποτε να επιστρέψετε αυτά τα χρήματα πίσω. Γι' αυτό είναι business το σημερινό, σημερινή κατάσταση, είναι πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο. Και στο δικό μας επάγγελμα χρειάζεται μόνο να γράψετε λίστα επαφών. Γι' αυτό πρέπει να είστε πολύ σοβαροί, απαραίτητα να γράφουμε αυτό μέσα στο τετράδιο, στο χαρτί, όχι στο... Λέτε ότι έχω εγώ στο κινητό λίστα επαφών και είναι αρκεί. Όχι, απαραίτητα παίρνετε χαρτί, τετράδιο, ναι, και γράφουμε όνομα, τα στοιχεία του, τηλέφωνο, πώς να επικοινωνήσουμε. Μπορείτε να σημειώσετε και κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία αυτόν τον άνθρωπο, αν ξέρετε από πριν. Αν δεν ξέρετε, όταν μιλάμε, πάντα κάνουμε σημειώσεις. Καταρχήν, σημειώνουμε. Πόσες φορές κάνατε επαφή? Γράψατε, έκανα επαφή, συζητάγαμε αυτό, αυτό, αυτό. Κάποια χαρακτηριστικά αυτόν τον άνθρωπο. Κάποια ενδιαφέροντα αυτόν τον άνθρωπο. Και έτσι γράφουμε. Μην το σκέφτεστε ότι εσείς να θυμάστε. Όταν θα έχετε 10 συνεργάτες να θυμάστε, όταν θα έχετε 50, 100,
θα ξεχάσετε τα πάντα. Μήπως θα θυμάστε μόνο του πιο κοντινού σας ανθρώπους. Γι' αυτό πρέπει να συγκεντρωθούμε σε αυτό σωστά και να μην φιλτράρουμε τις επαφές μας όταν γράφουμε λίστα. Δηλαδή, παίρνουμε όλους γνωστούς, όποιος είχατε πάει σχολείο, όποιος είχατε σπουδάσει, με όποιος πηγαίνατε σε ίδια δουλειά ή κάποιες άλλες γνωστοί γνωστούς σας. Και αυτό, όποιον γνωρίζετε, γράφετε σε αυτή τη λίστα επαφών, ακόμα και αν δεν γνωρίζετε τηλεφωνά τους, πάλι σημειώνετε. Γιατί κάποια στιγμή, αν έχετε γράψει άτομο μέσα στη λίστα σας, κάποια στιγμή να συναντηθείτε με αυτόν τον άνθρωπο και ή θα μάθετε από κάποιον άλλον τα στοιχεία του. Και να μην κάνουμε προβλέψεις και υποθέσεις για κανέναν άνθρωπο. Μη σκεφτόμαστε ότι αυτός να έρθει, αυτός δεν έρθει. Γράφουμε όλους. Να σκέφτεστε πάντα ότι το business σας ξεκινάει από λίστα επαφών. Και είναι πόσο... και βέβαια, όσο πιο μεγάλη λίστα θα έχετε, τόσο μεγαλύτερα business θα το έχετε. Να δίνετε τις κάρτες σας, να μαζεύετε τις κάρτες. Ή μπορούμε να πούμε και έτσι επαφές, να δίνετε τα στοιχεία σας, οι κάρτες καλύτερα, αν έχετε κάρτες, αν κάνετε ηλεκτρονικά, δίνετε έτσι τα στοιχεία και απαραίτητα να παίρνετε στοιχεία ολονών. Αν μόνο να δίνετε τα στοιχεία σας και δεν απαραίτητε, μετά θα το χάσετε αυτόν τον άνθρωπο. Γι' αυτό είναι σημαντικό να μαζεύετε και εσείς. Η επαγγελματική σας κάρτα, το πρόσωπό σας. Όταν έχετε προσωπική σας κάρτα από την εταιρεία, αυτό δείχνει ότι είστε σοβαρός άνθρωπος, ότι ασχολείστε σοβαρά με την εταιρεία. Και η εταιρεία μας δίνει δυνατότητα να εκτυπώνουμε τις κάρτες με τα στοιχεία μας, όπως βλέπετε το δικό μου εδώ, σε διάφορα... με διαφορετικούς τρόπους, διαφορετικό μακέτο υπάρχει. Μπορούμε μαζί να επιλέξουμε και να σας βοηθήσω πώς να το κάνετε, να πάτε και παραγγέλνετε η εκτύπωση. Σοφία. Η επιτυχία σας ξεκινά από τη δημιουργία μιας λίστας επαφών. Όπως είπαμε, όσο πιο μεγαλύτερη λίστα θα έχετε, τόσο μεγαλύτερη business θα έχετε. Και η λίστα όταν κάνουμε, μετά από την ομιλία, την πρώτη ομιλία στο τηλέφωνο ή ζωντανή ομιλία, το βάζουμε αυτόν τον άνθρωπο ή στη λίστα επενδυτή ή τη λίστα συνεργάτης. Γιατί το κάνουμε αυτό, για να έχουμε μπροστά μας πάντα ποιος συνεργάτης, να αφαιρούμε περισσότερο χρόνο στο συνεργάτη και στο επενδυτή θα δίνουμε κάποιες πληροφορίες, να βάλουμε καταρχήν όλους του chat στο chat messenger με όποιους έχουμε μιλήσει, τους στέλνουμε στα webinar που κάνουμε, σε παρουσιάσεις και δικτύωση. Αυτός που θέλει να γίνει συνεργάτης πρέπει να παρακολουθήσει κάθε φορά webinar που το κάνουμε, αλλιώς δεν θα είναι σοβαρό. Τα καταλαβαίνετε, και αυτό είναι επάγγελμα που πρέπει να είστε σοβαροί σε αυτό το επάγγελμα. Μην σπαταλάτε το χρόνο σας σε αρνητικούς ανθρώπους. Πάντα γύρω σας θα έχετε ανθρώπους που δεν θα συμφωνούν μαζί σας, που θα λένε ναι, όχι, και στην αρχή τέτοιους ανθρώπους δυστυχώς γύρω μας περισσότερο, μετά σιγά σιγά βλέπετε με ποιος και αποφεύγετε τους αρνητικούς. Πάντως θα καταλαβαίνετε και να συνεργάζεστε μόνο με αυτούς με όποιον έχετε συμπάθεια και έχετε ήδη σκέψεις, ήδη ονείρατα. Ο καθένας έχει το δικαίωμα στην άποψή του.
Αν έχει κάποιος άποψη, μην το προσπαθείτε να αλλάξετε. Γιατί όλοι είμαστε διαφορετικές. Όπως βλέπετε εδώ, ένας βλέπει αυτό το νούμερο σαν 9 και άλλος σαν 6. Κατάλαβα ότι δεν θέλετε. Αυτό όταν βρίσκουμε το άνθρωπο, όποιος το κάναμε παρουσίαση και μετά από την παρουσίαση έχει μπει στο webinar και το βλέπετε ότι λέει ότι δεν το θέλω, δεν είναι για μένα αυτό, έχω άλλη δουλειά και δεν με ενδιαφέρει. Το λέμε τότε αυτή τη φράση. Κατάλαβα ότι δεν θέλετε, ίσως γνωρίσετε κάποιον που θα θέλει να κερδίσει χρήματα. Είναι πάρα πολύ ωραία φράση. Καταρχήν βάζεις το σκέψη άνθρωπο ότι γιατί να κερδίζει άλλος και να μην κερδίζω εγώ. Μπορεί να βάλεις αυτή τη σκέψη και το δεύτερο μπορεί να σας δώσει κάποιος ανθρώπους και έτσι εμείς μεγαλώνουμε τη λίστα μας. Γενικώς σε κάθε άνθρωπο που μιλάτε εσείς πρέπει να ρωτάτε επαφές, γνωστούς, όποιος μπορεί να ενδιαφερθεί με αυτό το θέμα. Και έτσι πάντα θα έχετε καινούριους συνεργάτες με όποιον θα μιλάτε. Αυτό το έργο δεν είναι για όλους. Όπως και είπαμε νωρίτερα, κάποιος θα ευφυλίσει, άλλος όχι. Δεν πρέπει να στεναχωριέστε, όπως δεν είναι όλοι άνθρωποι μπορούν να γίνουν γιατροί, έτσι και δεν είναι όλοι άνθρωποι να γίνουν επενδυτές ή συνεργάτες σας. Αν αρέσετε σε κάποιον, θα αρέσετε και στους φίλους του. Πολύ πιθανόν όταν βρήκατε άνθρωπο ότι έχει συμπάθεια σε εσάς, έχει συμπάθεια στην εταιρεία, σίγουρα γύρω-γύρω του θα υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που θα αρέσουν. Γι' αυτό προσπαθούμε να ρωτάμε περισσότερες επαφές από αυτόν τον άνθρωπο με αυτόν τον τρόπο να αποκτήσει και αυτός εισόδημα και δίκτυο, όπως και εσύ. Το να κάνετε μια τηλεφωνική κλήση δεν είναι τρομακτικό, δείξτε το αυτό. Κάνουμε με το συνεργάτη μας τα πρώτα τηλεφωνήματα κάνετε εσείς, βοηθάτε, δείχνετε πώς κλείνετε ραντεβού, πώς το καλείτε σε webinar. Για να πάρει φάρος ο συνεργάτης σας και να προχωρήσει πιο σίγουρα. Δηλαδή και το δείχνετε ότι είστε πάντα τον υποστηρίζετε. Δεν είναι δύσκολο να κάνετε εγγραφή, δείξτε το αυτό. Το ίδιο κάνουμε εμείς κάνουμε και παρουσίαση εδώ και να σας πω ότι μπορείτε να κάνετε μετά από την παρουσίαση όταν καλείτε. Προπονηθείτε με το συγγενείς. Ξεκινήστε να κάνετε παρουσιάσεις στην οικογένειά σας, στους φίλους και στους γνωστούς σας. Γιατί κάνουμε αυτό, παρόλο που αν και οι συγγενείς δεν το θέλουν, να το κάνετε προπόνηση σε συγγενείς, να τους πείτε ότι θέλουν να με διορθώνετε, να μου το πείτε πώς καλύτερο για μένα, πώς, τι λάθη κάνω. Καταρχήν, οι συγγενείς δεν σας κρίνουν αυστηρά, γιατί σας ξέρουν. Αν θα πάτε κατευθείαν στους ξένους ανθρώπους να μιλήσετε για την εταιρεία, δεν είναι η καλύτερη λύση, γιατί στην αρχή δεν θα είστε τόσο επιτυχημένος. Πρέπει να έχετε κάποια πείρα, κάποιες φορές πρέπει να μάθετε να μιλήσετε για την εταιρεία και μετά να πάτε στους ξένους ανθρώπους. Στο τρίτο βήμα για να τι πρέπει να ξέρει κάθε σπόνσορος είναι να κάνει προγραμματισμός χρόνου. Αυτό είναι απαραίτητα και όλοι οι επαγγελματίες, μεγάλες επαγγελματίες, κάνουν προγραμματισμό χρόνου. Όποιος δεν κάνει, συνέχεια τρέχει και δεν προλαβαίνει τίποτα. Όταν κάνετε προγραμματισμό χρόνου, αφαιρείτε το χρόνο για την οικογένειά σας, για την άλλη δουλειά που κάνετε παράλληλα, αν έχετε κάποια δουλειά, και να χωρίσετε χρόνο για την εταιρεία μας, για καινούριους συνεργάτες, για
δηλαδή για καινούριες επαφές που να τηλεφωνάτε και για τις επαφές συνεργατών σας, τότε θα έχετε όλα προγραμματισμένο και θα προλαβαίνετε παντού. Αυτό είναι πολύ βασικό. Να εργάζεστε συστηματικά. Πάλι πολύ καλά. Καμιά φορά πρέπει να κάνετε 1-2 ρεπό την εβδομάδα, καλύτερα ένα, και οι υπόλοιπες μέρες να εργάζεστε. Μόνο με αυτό το ρυθμό εσείς να αποκτήσετε πολύ γρήγορα τις συνεργάτες σας και θα ανέβετε πάρα πολύ γρήγορα. Στο τέταρτο βήμα πρέπει να ξέρετε να κάνετε πρόσκληση και να ξέρετε τι σημαίνει σημαντικότητα της πρώτης επαφής. Τώρα να πούμε, στη πρώτη επαφή είναι πολύ σημαντικά να δημιουργήσετε θετική εντύπωση. Πώς το κάνουμε αυτό? Πρέπει να καταλαβαίνετε ότι η κλίση είναι μια αρχή της επικοινωνίας και πρέπει να δημιουργήσουμε ένα πρόχειρο σενάριο. Σενάριο για τις απαντήσεις που μπορείτε να κάνετε, αν θα κάνει ερωτήσεις. Επίσης, πρέπει να υποστηρίζουμε τη συνομιλία. Όχι να λέμε κάτι άλλο, ό,τι λέει ο άνθρωπος στην άλλη γραμμή. Πρέπει να υποστηρίζουμε τη συνομιλία του. Να μην πιέζουμε. Αν θέλει αυτός να σας λέει τα προσωπικά, πολύ καλά. Σημειώνουμε στο τετράδιο για αυτόν τον άνθρωπο τα οικογενειακά του, τη χαρακτήρα του, τα όνειρά του. Δηλαδή το βασικότερο να φτιάξουμε μία επαφή ευχάριστη, να θέλει επικοινωνήσει ο συνάνθρωπός σας, στην άλλη γραμμή ο άνθρωπος που μιλάει με εσάς. Αναφέρεστε με σαφήνεια το όνομά σας. Ρωτήστε τις γνώμες τους, να ρωτάτε γνώμες τους όλους. Περισσότερα να ακούτε. Είναι πολύ βασικό, γιατί όλοι οι άνθρωποι, οι περισσότεροι, πολλοί αγαπούν να μιλάνε και δεν αγαπούν να ακούνε. Τελικά οι Έλληνες μιλάνε πάρα πολύ, αλλά πρέπει να προσπαθούμε περισσότερα να το ακούμε και να μην το διακόπτουμε. Χαμογελάστε κατά τη διάρκεια ομιλίας, η θετική ενέργεια μεταδίδεται. Ο άλλος άνθρωπος ακούει, νιώθει τη διάθεσή σας, νιώθει ότι αν έχετε χαμόγελο, γιατί αλλάζει η φωνή σας και τον αρέσει να επικοινωνεί σας. Η απάντηση όχι δεν είναι το τέλος της συνομιλίας. Μπορεί αυτή τη στιγμή αυτός δεν είναι έτοιμος για κανένα πρόταση. Μπορεί να έχει κάποια προβλήματα. Γι' αυτό απλά να αφήσετε για επόμενη φορά να το ξαναπάρετε μετά από κάποιο καιρό. Ή μπορείτε να ρωτήσετε πότε μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σας. Βάλτε τον εαυτό σας στη θέση του, να σκεφτείτε αν θα ήσασταν εσείς σε αυτή τη θέση. Ο συνομιλητής δεν ενδιαφέρεται για την επιτυχία σας, ενδιαφέρεται για να κερδίσει. Να λέτε για τον εαυτό σας λίγα πράγματα, 2-3 προτάσεις, δεν χρειάζεται να λέτε πάρα πολλά που έχετε φτάσει, αλλά να πείτε όμως όταν θα ακούσετε προσεκτικά το συνομιλητή, να το πείτε τα ενδιαφέροντά του, τι τον συμφέρει, αν έχει οικογένεια, έχει παιδιά, τον συμφέρει γιατί θα φτιάξει στα παιδιά το μέλλον, θα φτιάξει και για σπουδές και για σπίτια και για γάμους, για διάφορα ανάλογα σε τι ηλικία τα παιδιά του βρίσκονται. Αν είναι μόνος το άνθρωπος πάλι για να έχει πολύ καλό συμπλήρωμα στη σύνταξή του μεθαύριο και ότι ανάλογα ο άνθρωπος τι έχει. Σε οποιαδήποτε περίπτωση
Πες του το ευχαριστώ. Και αυτό είναι πάρα πολύ βασικότερα. Ό,τι και να σας πει ο άνθρωπος, πρέπει να είστε πάντοτε μια χαμόγελο και να λέτε ευχαριστώ. Δημιουργήστε ένα άνετη ατμόσφαιρα. Κάντε ένα ρυθμό, ένα λεξιλόγιο, ένα στυλ. Συγγνώμη, ο άλλος λίγο. Αυτό έρχεται με το καιρό. Αν κάνετε αυτές τις ομιλίες καθημερινά, θα σας έρθει πάρα πολύ γρήγορα. Αν κάνετε 2-3 μέρες τηλεφωνήματα, 2-3 μέρες την εβδομάδα, αυτό δεν είναι αρκή. Γιατί μετά από 3 μέρες που δεν θα κάνετε συνομιλίες, θα ξεκινάτε πάλι από το 0 από την αρχή. Γι' αυτό συμφέρει να κάνουμε σταθερά. Ακούτε το άτομο μέχρι το τέλος, μην το διακόπτετε. Αυτό είναι κατανοητό. Δεν απαντούν σε όλες τις συζητήσεις. Ναι. Κάποιος θα πει όχι, κάποιος θα αρνηθεί. Πρέπει να είστε, πώς να σου πω, να μην στεναχωριέστε, να μην παίρνετε αυτό τόσο προσωπικά, γιατί απλά πρέπει να ψάχνετε ανθρώπους που θα θέλουν. Πώς είναι κάθε μαγαζί, κάθε επιχείρηση, ψάχνει το δικό του πιλάτη. Δεν είναι όλοι πιλάτη, θα θέλουν το προϊόν τους. Θέστε στη συνομιλητή ανοιχτές ερωτήσεις. Ανοιχτές ερωτήσεις αυτά, δηλαδή κάποιες ερωτήσεις που μπορεί να μιλάει άλλος άνετα για προσωπικά του, για κάποια άλλα πράγματα. Σε αυτή τη στιγμή μπορείτε απλά να σκεφτείτε τι άλλο να το μιλήσετε. Και επίσης αυτές οι απαντήσεις το βοηθάνε για να το μάθετε πιο καλά, να μάθετε χαρακτήρα του, να μάθετε κάποια προσωπικά στοιχεία. Διερευνητικές ερωτήσεις, το ρωτάμε όταν για να μάθουμε πόσο καλά κατάλαβε αυτά που τον είπατε για την εταιρεία. Ερωτήσεις που κλείνουν τη συζήτηση. Αυτές οι ερωτήσεις χρειάζεται για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα, σε επόμενο ραντεβού, στην εγγραφή κλπ. Δηλαδή, όταν θέλετε να τελειώνετε συζήτηση. Βασικό σημείο, ακούτε προσεκτικά το άτομο, τι λέει, προετοιμαστείτε, αλλά μην διαβάσετε από το χαρτί. Και αυτό πολύ βασικό, γιατί αν θα διαβάζετε, θα ακούσετε σαν ρομπότ, δεν θα είναι φυσιολογικά, δεν θα είναι ωραίο. Στο πέμπτο βήμα, που πρέπει να ξέρει κάθε σπόνσορος, πρέπει να μάθει να κάνει παρουσίαση σιγά-σιγά και μόνος του. Βέβαια, κάνουμε εμείς παρουσίαση κάθε Τρίτη, 8.30 ώρα, και από το επόμενο μήνα θα είναι στις 8 η ώρα απόγευμα. Αλλά γι' αυτό πρέπει να είστε και εσείς παρόν στην παρουσίαση, για να μαθαίνετε σιγά σιγά να κάνετε και εσείς. Και η αυτοποίθηση σας, το κλειδί της επιτυχίας σας. Τι χρειάζεται για παρουσίαση? Προετοιμάστε το υλικό εκ των προτέρων. Δείξτε αυτοποίθηση, δείξτε ότι είστε επαγγελματίες. Πρέπει να έχετε τις εταιρείες καταλόγους ή θα έχετε όλα ηλεκτρονικά μέσα στο back office σας. Υπάρχουν όλα τα site, landing, όλα ό,τι χρειάζεται για παρουσιάσεις και slide. Διατηρήστε το στυλ που σας προτείνει η εταιρεία. Και αυτό πάρα πολύ ωραίο. Ξέρετε, κάθε εταιρεία σοβαρή έχει δικό τα πράγματα με το λογότυπο της στην εταιρεία, της εταιρείας. Η διάρκεια της παρουσίασης. Αν κάνετε μόνη σας παρουσίαση, σας συνιστώ να μην κάνετε πάνω από μισή ώρα. 1/4 το πιο κατάλληλο για πρώτη συνάντηση,
γιατί παραπάνω ο άνθρωπος δεν θα καταλάβει, δεν θα ακούσει και θα κουραστεί. Η μεγαλύτερη παρουσίαση είναι 3 τέταρτα, 45 λεπτά. Μάθετε πληροφορίες για το περιβάλλον, για το περιβάλλον το κολλησμένο και για τα όνειρά του. Και αυτά πράγματα σημειώνουμε στο τράδιο για αυτόν τον άνθρωπο, τι όνειρο έχουμε και σιγά σιγά τον φέρνουμε σε αυτό το όνειρο. Τον βοηθάμε να φτάσει πελάτης στο όνειρά του, τον συνεργάτη. Η εξωτερική εμφάνιση σας επηρεάζει την προσοχή των ακροατών, αλλά εσείς μην δίνετε σημασία τι φοράει ο κρατής σας. Ναι. Εσείς πρέπει να είστε όμως εντάξει. Κάντε σενάριο επαγγελματικής συνάντησης, όπως κάνουμε σενάριο για τηλεφώνημα, έτσι κάνουμε και για παρουσίαση και συνάντηση. Κάντε σύγκριση. Κάνουμε σύγκριση της τεχνολογίας με άλλα είδους μεταφοράς και κάνουμε σύγκριση σαν δικτυακό μάρκετινγκ την εταιρεία μας με τις άλλες εταιρείες. Να σας πω σύγκριση σαν εταιρεία, αν το δείχνετε την εταιρεία μας σε κάποιον δικτυώτη, ότι όποιος ήδη συνεργάζεται με κάποια εταιρεία, ένα σημαντικό πράγμα που έχουμε εμείς. Οτιδήποτε εταιρεία δικτυωική, τελικά με το προϊόντα, είστε μόνο εκεί πολιτής. Και πώς να το δείξουμε αυτό? Αν εσείς σταματάτε να προφήτης τους άλλους ανθρώπους ή σταματάει η ομάδα σας να πουλάει προϊόντα, και να αγοράζει τα προϊόντα, θα σταματήσει και το εισόδημά σας. Στη δική μας εταιρεία δεν είμαστε πολιτές, εμείς έχουμε το business, είμαστε businessman. Γιατί έχουμε εμείς μερίδια της εταιρείας, έχουμε κομμάτια της εταιρείας. Η εταιρεία ανήκει σε εμάς. Και όταν θα σταματήσουμε να φέρνουμε, να βρίσκουμε επενδυτές για την εταιρεία μας, θα έχουμε μερίσματα από μερίδια. Πέρδεψα. Μερίσματα από τα μερίδια μας. Από τις μετοχές μας. Δηλαδή δεν θα χρειαστεί καθόλου εργασία μετά, όλη τη ζωή θα έχουμε εισόδημα. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό πράγμα που μας ξεχωρίζει από τις άλλες εταιρείες. Κάντε ερωτήσεις με απάντηση ναι. Ναι, ξέρετε, και άλλο να σας πω το προηγούμενο, για τη σύγκριση με άλλες μεταφορικές εταιρείες, πρέπει να ακούσετε την παρουσίαση τη Τρίτη για να βλέπετε τις συγκρίσεις με τις εταιρείες. Κάντε ερωτήσεις με απάντηση ναι. Όταν ξέρουμε, ξέρετε, οι ψυχολόγοι έχουν βρει, όταν ο άνθρωπος πολλές φορές μας λέει ναι, μετά αυτόματα συμφωνεί σε όλα. Γι' αυτό ρωτάμε απλά πράγματα στην αρχή, αν τον άρεσε η τεχνολογία, αν το βλέπει ότι δεν βλάπτει στο περιβάλλον, ότι είναι οικονομικό, ότι είναι αυτό, διάφορες ερωτήσεις που θα είναι το 99% απάντηση ναι. Και μετά ερχόμαστε σε αυτό ότι να κάνουμε εγγραφή, για να σας βοηθήσω να κάνουμε εγγραφή για να έχετε μία εικόνα πλήρης για την εταιρεία. Ναι. Εννοείται θα πάει και εκεί ναι, μετά από τόσες ναι που σας είπε. Και μετά το προτείνεται να επιλέξουμε και ένα πακέτο που είναι πιο συμφέρον, πιο ταιριάζει σε αυτόν τον άνθρωπο για να σκεφτεί να κάνει επένδυση στην εταιρεία. Δηλαδή, έτσι φέρνουμε άνθρωπο σιγά σιγά.
Αν βλέπετε ότι ο άνθρωπος έχει πάρα πολλά αρνητικά και ακόμα σκέφτεται και δεν είναι τόσο σίγουρος, δεν έχει πολλά ναι, μπορείτε να χρησιμοποιείτε η τεχνική του Βιαμίν Φραγκλίνου. Πώς το χρησιμοποιούμε αυτό? Παίρνουμε δύο φύλλα χαρτί ή αν είμαστε ηλεκτρονικά, απλά γράφουμε μέσα στο chat. Τώρα να σας πω πώς. Σε αυτόν τον άνθρωπο δίνουμε να γράψει όλα τα αρνητικά που βλέπει στην εταιρεία και εμείς συμπληρώνουμε όλα τα παθητικά. Πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι τα αρνητικά δεν θα γράψει πάνω από 5-6 παράγραφους. Εσείς πρέπει να γράψετε τουλάχιστον 3 φορές περισσότερα. Και αν γράφετε μέσα στο chat, στο Viber Messenger, το γράφετε απλά εκεί 1, 2, 3, 4 και μετά στέλνετε ταυτόχρονα αυτό σε εσάς, εσείς σε αυτόν και το βλέπετε και τα δύο. Ναι. Και μετά συγκρίνετε και αν θα βλέπει ότι αυτός έγραψε 5 ή 4 και εσείς γράψετε 15, βλέπει πόσο πιο περισσότερα καλά, θετικά, από τα αρνητικά στην εταιρεία μας. Τονίστε τα πλεονεκτήματα και τις προοπτικές της επενδύσεις στο έργο μας. Δηλαδή, προοπτικές δικιά σας, προσωπικές, πώς το βλέπετε εσείς την εταιρεία, πώς να ανακτηθεί μετά από μερικά χρόνια, τι απόδοση μπορεί να έχει ο συνεργάτης σας, πάλι το λέμε για το συνεργάτη, πόσο να κερδίζει αυτός, αν θα επενδύσει κάποιος, δηλαδή, και πώς να βοηθήσει στην εταιρεία του. Αυτές οι επενδύσεις. Πάντα να έχετε θετικά συναισθήματα και ενέργεια. Να ξέρετε, όλοι οι άνθρωποι αγαπάνε ήλιο, όλοι οι άνθρωποι αγαπάνε ζεστούς ανθρώπους, όποιοι χαμογελάνε, όποιοι βοηθάνε και τραβιούντας αυτές τις ανθρώπους σαν σε ένα ήλιο. Η τεχνολογία πωλήσεων είναι η καλύτερη μεταφορά, αλλά ή μεταφορικό, αλλά αν δεν ξέρετε να το οδηγήσετε, να χρησιμοποιήσετε δηλαδή, δεν θα σας πάει πουθενά. Αν δεν ξέρετε να κάνετε, να οδηγήσετε αυτοκίνητο, δεν έχετε πειράσει σχολείο οδήγησης, δεν μπορείτε να κινήσετε το αυτοκίνητο, να κυλήσετε το ίδιο και στην επαγγελμά μας, αν δεν ξέρετε τα βήματα που σας είχα πει τώρα και τώρα να αναλύσουμε και άλλα, αυτά τα βήματα duplication, δεν θα προχωρήσετε στο δικτυακό marketing. Στο έκτο βήμα, τα χρήματα θα αρχίσουν να έρχονται σε εσάς όταν αρχίζει η αυξάνεται η εμπιστοσύνη των πελατών προς εσάς. Ναι, πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε για εμπιστοσύνη των ανθρώπων, για καλές σχέσεις και μετά σιγά σιγά θα έρχονται και τα χρήματα. Στηρίξτε, πώς το κάνουμε αυτό, εμείς πρέπει να στηρίξουμε την επαφή με τους ανθρώπους, να στέλνουμε στο συνεργάτη χρήσιμες πληροφορίες και συμβολές και με βάση σε αυτές ανάγκες και ενδιαφέροντά του, αυτές που έχουμε γράψει στη λίστα, ναι, που και συνέχεια συμπληρώνουμε. Γι' αυτό είναι πολύ βασικό να έχουμε αυτό το διτράδιο. Διατηρείτε πάντα ανοιχτές τις γραμμές επικοινωνίας. Ένας ευχαριστημένος συνεργάτης θα σας φέρει νέους πελάτες. Η στρατηγική και τακτική σας για τα επόμενα βήματα θα σας ξεχωρίσουν από άλλους πολιτές δικτυωτές. Γιατί αν θα έχετε αυτά σταθερότητα και βοηθάτε στους άλλους, θα είστε διαφορετικός από τους άλλους. Και ξέρετε, οι περισσότεροι άνθρωποι μπαίνουν στο δικτυακό marketing δεν είναι τόσο από το προϊόν και η εταιρεία, πόσο από αυτό σε ποιον να συνεργαστούν, τραβήντας το άτομο. Μην αφήνετε το πελάτη να κρυώσει. Δηλαδή, όταν στέλνετε το συνεργάτη, το πελάτη σας σε webinar παρουσίαση ή το κάνετε εσείς παρουσίασης μόνος του, πρέπει κατευθείαν, αν στο webinar, να πάρετε τηλέφωνο
να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις του ή να χρησιμοποιήσετε αυτό το σχέδιο, το τεχνική, το Βέαμιν Φραγκλίνο ή κάτι άλλο, αυτές τις ερωτήσεις, αυτά όλα να κάνετε μετά από την παρουσίαση και θα κάνετε την γραφή. Αν αφήνετε, και καλό, αν να κάνετε κατευθείαν επένδυση, να βοηθήσετε κάποιον να κάνετε, να κλείσετε κάποιο πακέτο. Αν αφήνετε για 4 μέρες, η επιτυχία θα είναι μόνο 23%. Σε πρώτη περίπτωση έχουμε επιτυχία 70%, αν επικοινωνούμε μέσα σε πρώτο 24 ώρο. Αν αφήνετε 10 μέρες, είναι όλη η δουλειά σας ήταν άχρηστη, θα είναι επιτυχία μόνο 7%. Δηλαδή, ο άνθρωπος έχει κρυώσει, έχει ξεχάσει, έχει αφαιρηθεί, τον έχουν πει διάφορα. Οι άνθρωποι, δηλαδή, το έχετε κάνει η δουλειά σας άδικα. Η δεύτερη επαφή έχει επιτυχία 90%. Αυτή είναι η επαφή μετά από την παρουσίαση του τηλεφωνάκι σας. Θα έχετε τότε επιτυχία. Οι γνώσεις σας εμφανίζονται στα επιχειρηματά σας. Γι' αυτό πρέπει πάντα να κοιτάξετε τα νέα της εταιρείας, να διαβάζετε στο site μας για την εταιρεία, πώς φτιάχνηκε, πότε φτιάχτηκε, δηλαδή διάφορες πληροφορίες, τι κάνουμε, πώς, δηλαδή όλα αυτά, αν θα ξέρετε να απαντάτε σε όλες τις ερωτήσεις, θα φαίνεται ότι είστε σοβαρός άνθρωπος. Πρέπει να ξέρετε να απαντάτε οι πιο κοινές αντιρρήσεις. Πολλές φορές σας λέω, αλλά αυτές οι αντιρρήσεις, μάλλον θα το πω στο επόμενο webinar, να μην σας καταστερώ σήμερα. Μη φοβάστε τις αντιρρήσεις, γιατί η αντίρρηση κάθε άτομο έχετε για ενδιαφέρον του για την επιχείρηση. Δηλαδή, αυτός ενδιαφέρεται, αλλά κάτι τον φερνάρει κάποια πράγματα, τον... Ενώ ότι εδώ εικόνες για πιο κοινές αντιρρήσεις, έτσι, η γυναίκα μου δεν το θέλει ή δεν έχω χρήματα ή αυτό είναι η πυραμίδα, για αυτά πρέπει να ξέρουμε απαντήσεις. Βάθος έναντι πλάτος. Και γιατί οι άνθρωποι αποτυχάνουν στο δικτυακό μάρκετινγκ. Γιατί περισσότεροι κάνουμε την πρώτη γραμμή μας, γράφουμε ανθρώπους, οι γνωστούς, κάνουμε τηλέφωνο, αλλά δεν μαθαίνουμε αυτούς να κάνουν τα ίδια βήματα. Δηλαδή, δεν το κάνουμε αυτό το σύστημα δικτύωση, δεν το χρησιμοποιούμε. Duplication, συγγνώμη. Το σύστημα duplication. Πώς πρέπει να κάνουμε. Όταν γράφουμε έναν άνθρωπο και επικοινωνούμε μαζί του και το θέλει αυτός να κάνει συνεργασία, να γίνει συνεργάτης, όχι απλά επενδυτής, αν είναι αυτός που είναι απλά επενδυτής, τους αφήνουμε και μία σε τόσο να το λέμε για συμφέροντα σαν συνεργάτης. Τι κάνουμε. Εμείς μαθαίνουμε όλα αυτά που το έχετε μάθει εσείς, να έρχεται στο webinar κάθε Πέμπτη και κάθε Δευτέρα, να βοηθάτε να γράφει πρώτους ανθρώπους να φτάσει στο επίπεδο master και να βοηθάτε την ομάδα του μέχρι τρίτο άτομο στο βάφος. Να βοηθάτε σε όλους να στηρίζετε. Ναι. Και τότε θα έχετε πολύ μεγάλο δίκτυο, τότε θα έχετε πολύ μεγάλη επιτυχία και θα δουλεύετε αρκετό καιρό. Και λοιπόν τώρα 4 βήματα συστήματος επανάληψης. Αυτά τα βήματα πρέπει να κάνετε με το κάθε πελάτη που να φέρετε στην εταιρεία. Το πρώτο. Όταν επικοινωνούμε την πρώτη φορά, το κάνουμε πρόσκληση για κάτι που το συμφέρει να ακούσει και να ακούσει στο webinar, στη παρουσίαση, για να πάρει μία απόφαση. Αυτό είναι το πρώτο, το κάνουμε πρόσκληση. Στο δεύτερο βήμα, το ξαναπαίρνουμε τηλέφωνο, το φημίζουμε για την παρουσίαση,
να είμαστε βέβαιοι ότι είναι στη παρουσίαση, γι' αυτό και εμείς πρέπει να είμαστε εκεί το παρόν για να βλέπουμε ότι ο άνθρωπός μας είναι μέχρι το τέλος. Να τον πείτε κιόλας ότι μετά από το τέλος της παρουσίασης να τον πάρετε τηλέφωνο για να απαντήσετε σε ερωτήσεις. Αυτό να τον δώσεις πρόξιμο για να ακούσει παρουσίαση μέχρι το τέλος. Γι' αυτό στο τρίτο βήμα είναι τηλεφώνημα μετά από την παρουσίαση και απάντηση σε όλες τις ερωτήσεις, επίσης εγγραφή και κανονισμός πακέτο που παίρνει ο άνθρωπος. Και στη συνέχεια, στο τέταρτο βήμα, υποστήριξη. Αν είναι συνεργάτης, υποστηρίζουμε χτίζοντας, βοηθώντας να χτίζει την ομάδα του, και αν είναι επενδυτής, κάνουμε υποστήριξη με τα νέα. Το βάζουμε στο chat και μία σε τόσο τον δίνουμε πληροφορίες για την εταιρεία. Προχωρήστε με απλά βήματα που οδηγούν στην επιτυχία, κάνοντας αυτό το κύκλο από το 4 βήματα με κάθε άνθρωπο που έχετε στη λίστα σας και θα φτάσετε στην επιτυχία. Φτάσαμε μέχρι το τέλος. Θέλω να ρωτήσω αν έχετε ερωτήσεις. Περιμένω 2 λεπτά και να γράφετε ερωτήσεις. Εδώ να σας πω, έχουμε τι σημαίνουν αυτά τα γράμματα. You win the world's wins. Εγώ κερδίζω, όλος ο κόσμος κερδίζει. Ή όπως μου αρέσει περισσότερα, οι όλοι κερδίζουν. Όταν όλοι κερδίζουν, δηλαδή η ομάδα μου, κερδίζω και εγώ. Κάπως έτσι, με αυτά τα λόγια τελειώνουμε σήμερα. Δεν βλέπω κάποιες ερωτήσεις. Σας καλώ την Τρίτη στη παρουσίαση που θα κάνει η Μαρία Βίτσου, για την παρουσίαση για τη τεχνολογία Skyway σε σύγκριση με άλλες τεχνολογίες που υπάρχουν στον κόσμο και τα νέα. Τι έχει κάνει η εταιρεία για τελευταίο χρόνο που έχει φτάσει και τι πρόγραμμα έχει να κάνει στο κοντινό μέλλον. Και επόμενη Πέμπτη θα έχετε webinar με εμένα πάλι για δικτύωση, για το θέμα duplication, πως έχετε ακούσει και σήμερα, μήπως κάποια πράγματα να σας πω περισσότερα, να προλάβουμε. Καλό βράδυ σε όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ότι παρακολουθήσατε το webinar σημερινό. Προσπαθείτε να φέρνετε ανθρώπους, όσο περισσότερους ανθρώπους να φέρνετε στο webinar, τόσο περισσότερη επιτυχία θα έχετε. Σας ευχαριστώ και πάλι. Χρόνια πολλά για σήμερα και να είσαι καλά.